Ο Τάκης Εμμανουήλ γεννήθηκε το 1933, Έλληνας ηθοποιός με διεθνή καριέρα στο χώρο του κινηματογράφου. Υπήρξε επίσης σκηνοθέτης και παραγωγός, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία. Γεννήθηκε το 1933 στο Μεσολόγγι και το πραγματικό του όνομα ήταν Παναγιώτης. Αρχικά στην Ελλάδα σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή των Δύο Αθηνών με δάσκαλο τον θεατρικό σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη. Αργότερα, την περίοδο 1979 με 1981, σπούδασε σκηνοθεσία, σενάριο και παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων στο Λος Άντζελες. Υπήρξε στενός φίλος με την Ειρήνη Παπά και τον Γιάννη Φέρτη μέχρι το τέλος της ζωής του. Παρότι ήταν κοσμοπολίτης ηθοποιός, έζησε διακριτικά και αθόρυβα. Απεβίωσε στις 25 Αυγούστου του 2017 στην Αθήνα σε ηλικία 84 ετών. Σε ηλικία 27 ετών, το 1960 δηλαδή, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή στην τραγωδία «Ιφηγένεια εν Ταύρης», του Ευρυπίδη ερμηνεύοντας το ρόλο του Γελαδάρη. Το έργο παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου από το θίασο Αρχαίο Αττικό Θέατρο της Μαλένας Ανουσάκη. Οι θεατρικές του εμφανίσεις συνεχίστηκαν μέχρι το 1965. Στον ελληνικό κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε παράλληλα με το θέατρο το 1960 στη σποδηλωτή ταινία «Το ποτάμι» του Νίκου Κούνδουρου. Ακολούθησαν και άλλες ταινίες στο πλευρό καταξιωμένων σκηνοθετών όπως ο Νίκος Κούνδουρος, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Τάκης Κανελόπουλος, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Ντίμης Δαδύρας και άλλοι. Και σημαντικών συνεργασιών με ηθοποιούς όπως ο Μάνος Κατράκης, η Ειρήνη Παπά, ο Γιάννης Φέρτης, η Αλέκα Κατσέλη, ο Νότης Περιάλης, ο Φέδων Γεωργίτσης και πολλοί άλλοι. Οι επιτυχίες που σημείωσαν οι περισσότερες ταινίες στις οποίες συμμετείχε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ήταν το διαβατήριό του για μια διεθνή καριέρα. Το 1968 μετανάστευσε από την Ελλάδα στο εξωτερικό για να παίξει στην Αμερική, την Αγγλία, την Ιταλία και την Αυστραλία. Το 1982 επέστρεψε στην Ελλάδα και ίδρυσε δική του εταιρεία παραγωγής. Τα ξένα ΜΜΕ του προσέδωσαν τον τίτλο «Ωραίος ως Έλληνας» και το 1970 επιλέχθηκε και φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του εβδομαδιαίου αμερικάνικου περιοδικού Life για την έκδοση που κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Το σχετικό άρθρο αφορούσε ανδρική αίδηση και αξεσουάρ και στην περιγραφή της φωτογραφίας διαβάζουμε «Ο Έλληνας ηθοποιός Τάκης Εμμανουήλ φοράει ένα μαροκινό καφτάνι». Ελάχιστοι Έλληνες είχαν το προνόμιο να φιλοξενηθούν στο εξώφυλλο του θρηλυκού αυτού περιοδικού. Ας αναφερθούμε και στη φιλμογραφία του ηθοποιού, όπως σας είπα το 1960 η πρώτη ταινία ήταν «Το ποτάμι», το 1962 «Ηλέκτρα» και «Ο ουρανός», το 1963 «Μικρές Αφροδίτες» και «Αμόκ», το 1964 «Αλέξης Ζορμπάς», το 1965 «Η έξοδος του Μεσολογγίου» και «Ου κλέψεις», το 1968 «Ιδίπου Στήρανος», και μετά το 1969 έχει κάνει ξένες ταινίες. Η τελευταία του δηλαδή ταινία στην Ελλάδα ήταν «Ιδίπου Στήρανος». Έχει σκηνοθετήσει και την ταινία το 1963 «Μεσάνυχτα στη Βίλα». Στη Βίλα Νέλη, «Μεσάνυχτα στη Βίλα Νέλη». Με τους Μάρθα Βούρτσι, Κώστα Κακαβά, Κατερίνα Χέλμη, Ανδρέα Ντούζο, Νανά Σκιαδά, Κατερίνα Γόγου, Τόλι Βοσκόπουλο, Βασιλάκη Καΐλα και άλλους. Η ταινία προβλήθηκε τη σεζόν 1962-1963 και έκοψε 13.915 εισιτήρια. Πρόκειται για τη μοναδική ταινία που σκηνοθέτησε ο Τάκης Εμμανουήλ. Όπως σας είπα, ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία, το 2002 «Το άλλο πρόσωπο του Ιαννού» και το 2007 «Η 7η φωτογραφία». Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή Του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια και χαρά σε όλους σας.